Καλησπέρα φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Είναι πρωί και τώρα μόλις τελείωσα την πρωινή μου πρακτική και τις ασκήσεις μου, είμαι εδώ παρέα με τον Λουκάκο και έχουμε ένα βιντεάκι που θα γνωρίσουμε τον Κοσμά, αλλά θα το γνωρίσουμε ξανά από την αρχή μετά από καιρό, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και θα μου απαντήσει πάρα πολύ ενδιαφέροντες ερωτήσεις για το πώς άλλαξε τη ζωή του και γιατί και ποιες είναι οι αξίες που πλέον τον καθοδηγούν. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την τεράστια πρόοδο που ήδη έχω κάνει στο 90 μέρες Transformation, το οποίο ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα στο προηγούμενο βίντεο. Αν δεν το έχεις δει ήδη, το link είναι στην περιγραφή. Μπες τσακαρέτο να εμπνευστείς και μήπως το κάνεις και εσύ μαζί μου. Έχουμε φτάσει, ήδη χτύπησα το One Arm Chin Up μια φορά, έλειξε δηλαδή με ένα χέρι. Δεν είναι σταθερό, σήμερα ας πούμε που δοκίμασα δεν ξαναβγήκε, αλλά πρόοδος φίλε. Νιώθουμε ωραία, είμαστε παραγωγικοί, πειθαρχημένοι και μένουμε σταθεροί σε αυτά που μας κάνουν χαρούμενους. Για πάμε στο βιντεάκι να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα μάγκες, είμαι εδώ με το φιλάρι με τον Κοσμά που έχουμε να βρεθούμε πάνω από χρόνο. Ναι. Απίστευτο. Έλειπε εκεί η περιπέτεια σχεδόν. Τρομερά πράγματα έχουν αλλάξει και στη ζωή μου, τη δικιά μου και στη ζωή τη δικιά σου και αυτό με φέρνει και στο να θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις για σένα σήμερα και για να εμπνευστώ εγώ, γιατί πραγματικά το πώς βλέπω την εξέλιξή σου και τι κάνεις σήμερα εγώ το εκτιμάω πάρα πολύ και το σέβομαι και το μήνυμα που προωθείς. Και ένα από τα πράγματα που ήθελα να σε ρωτήσω είναι πώς έχεις περάσει από έντονα παθιασμένος να περάσει με το bodybuilding, το κομμάτι της εξάσκησης του σώματος, ας πούμε, και της αισθητικής σου, το να περάσεις ένα εντελώς άλλο οξιακό σύστημα με το πώς ζεις τη ζωή σου και πώς προωθείς και το περιεχόμενο σου στο YouTube σε κάτι πιο νοητικό, πιο εξελικτικό για τη δικιά σου αυτοβελτίωση, ας πούμε. Και ήθελα να ρωτήσω τι είναι αυτό που συνέβη και άλλαξε τόσο πολύ το οξιακό σύστημα. Κοίτα, ήταν καθαρά, το ξέρεις κιόλας, η εμπειρία αφύπνισης που είχα τέλος πάντων, που αντιλήθηκα κάποια πράγματα. Αντιλήθηκα και κατανόησα ότι έχει περισσότερη αξία στη ζωή και τι πραγματικά εξελίσσει έναν άνθρωπο και τον πάει σε ανώτερα επίπεδα. Μέχρι τότε κυνηγούσα, ξέρεις, την κάβλα που έχει ένας νέος, να κάνει πράγματα, να περάσει ωραία, να... αυτή την ορμή που έχει μέσα του να την εκδηλώσει. Και ξέρεις, κάναμε parkour, όλες τις δραστηριότητες που κάναμε μετά με τη γυμναστική. Πάντα είχα αυτό το κίνητρο το να θέλω να εξελιχθώ, ρε φίλε, να γίνομαι καλύτερος, να ζώσω τώρα. Είχα πάντα αυτή την κάβλα για τη ζωή, πάντα. Θυμάμαι. Αλλά δεν είναι ότι είχα κάποια στιγμή σε ένα σκοπό ή είχα αντιληφθεί, ξέρεις, αυτές τις ανώτερες ιδέες, όλο αυτό που έχει να κάνει το ελληνικό ιδεώδες και σχετικά, ώστε να κινηθώ προς αυτό. Δεν τα γνώριζα. Και ουσιαστικά πάντα ζούσα και έκανα αυτό που ήθελα να κάνω, αλλά τότε ήταν λες και βρήκα κάτι που είναι λες και ένα βουνό. Και λέω πρέπει να ανέβω και την κορυφή. Δηλαδή είδα το βουνό και λέω ρε φίλε, είναι πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να ανέβεις εκεί πάνω. Mm. Τότε το γνώρισα. Οπότε μου φάνηκε, μου τράβηξε κατευθείαν το ενδιαφέρον. Ήταν σαν να γνώρισα έναν νέο κόσμο, έναν μαγικό κόσμο που είναι ο πνευματικός κόσμος του ανθρώπου. Που πιο πριν, η αλήθεια είναι ότι τον βιώναμε. Δηλαδή και όταν κάποιος άνθρωπος αθλείται με έντονα, με δραστηριότητες, τα σχετικά parkour και τέτοια, είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Έχει ένα ανεβασμένο πνεύμα όλη την ώρα. Αλλά ναι, άλλο αυτό και άλλο ξέρεις το κομμάτι της φιλοσοφίας και τα σχετικά. Σίγουρα. Και φαντάζομαι ταυτόχρονα και το πώς πριν αυτό που λες και εσύ πολύ συχνά, το πώς ίσως τάζεις το ζώο μέσα. Το ζώο όμως. Πλέον με την πρακτική και το πώς ζεις, ας πούμε, αναγνωρίζεις το σκοπό σου, τον εαυτό σου, τις αξίες σου και δουλεύεις αυτό το κομμάτι. Είναι επειδή όταν δεν μπορείς να αντιληφθείς τα ανώτερα, ας πούμε, τον πνευματικό κόσμο, κινείσαι περισσότερο στα επιφανειακά. Βέβαια, ο λόγος που μπήκα στο fitness κομμάτι τότε ήταν επειδή έπαθα το ατύχημα με το parkour και είδα, επειδή είχα προοπτικές με τα γονίδια, είδα ότι μπορώ να ζήσω από το fitness. Γιατί έβλεπα άλλους να βγάζουν τρελά λεφτά επειδή απλά έχουν ωραίο σώμα. Mm. Και έλεγα, και για μένα είναι πανεύκολο να φτιάξω αυτό το σώμα. Και μπήκα σε αυτό το τρυπάκι και μετά έκανα πράγματα που θα έλεγα ήταν περισσότερο επειδή έβλεπα ότι πουλάνε και. Βασικά, πώς να το πω, δεν είναι ότι είχα ενδιασμούς για αυτά, τα θεωρούσα κάτι κακό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό κάπως. Mm. Δηλαδή, σίγουρα δεν σε εξέφραζε κιόλας. Δεν με εξέφραζε, αλλά ήξερα ότι έτσι λειτουργεί αυτό το κομμάτι του fitness, ναι, ξέρω εγώ. Το να αναδεικνύεις το σώμα. Να συμβάσκει σε ένα βαθμό. Ναι, με το και έλεγα, OK, it is what it is, αλλά πλέον το βλέπω εντελώς διαφορετικό γιατί κοιτάω την ουσία των πραγμάτων. Ναι. Και σίγουρα είσαι και πιο ειλικρινής και με τον εαυτό σου, με το τι σε αντιπροσωπεύει και τι όχι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, γενικότερα και όσοι ασχολούνται με το fitness, κολλάνε πολύ στο fitness. Δηλαδή, φτάνουν σε ένα σημείο που ρε φίλε, τι να πω, λίγο να ξεφουσκώσουν, νιώθουν, τους βγαίνουν κόμπλεξ. Δηλαδή, στρέφεις καθαρά το ζώο της εγωισμού σου.
Καθαρά. Που εγώ αυτό το μεταφράζω και στο ότι σαν να χτίζεις και να βασίζεις την ταυτότητά σου σε κάτι το οποίο δεν μένει διαχρονικά στον χρόνο. Δεν μπορείς να είσαι ο Τζόναθαν με τα μεγάλα δικέφαλα. Γιατί όταν γίνεις 40 ή η ατροφή σου νομίζω, έχεις χάσει το ποιος είσαι και χτίζεις. Και είναι τέρμα λάθος να το κάνεις για το φαίνεσαι. Είναι τέρμα λάθος. Δηλαδή από όλες τις απόψεις. Δεν το κάνεις για την ουσία. Το κάνεις καθαρά για να αποδείξεις κάτι εν ολίγης ή για να είσαι ευχαριστημένος με μια εικόνα που θα ήθελες να έχεις. Αλλά πρέπει πιστεύω να κοιτάμε πολύ περισσότερο το μέσα μας. Μια πιο πρακτική ερώτηση, γιατί συμφωνώ πάρα πολύ σε όλα σα λες. Και γενικά αυτό που ακτινοβολείς είναι το πόσο αυτοπεποίθηση και σιγουριά έχεις ως ένα βαθμό για τον εαυτό σου. Και αυτό το γνωρίζω από παλιά ότι το είχες πάντα σαν έμφυτο, αλλά τώρα νιώθω ότι υπάρχει σε ένα άλλο βάθος και μια άλλη ποιότητα. Και άμα είναι να το περιορίσουμε στα τρία πράγματα, ποια είναι πράγματα τα οποία κάνεις ασυμβίβαστα, ό,τι και να γίνει, ο κόσμος να χαλάσει, υπάρχουν σαν καθημερινή άσκηση για σένα, σαν συνήθεια, σαν επιλογή μέσα στη μέρα σου, τα οποία σε φέρνουν και στην ουσία καταλήγουν να είσαι αυτό που περιγράφω. Αυτοπεποίθηση, ακτινοβολείς μια δυναμικότητα και κάπως σαν να μην σε αγγίζει ο έξω κόσμος, ας πούμε. Ναι, ναι. Με το... Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κατά βάση έμφυτο όπως είπες. Δηλαδή, από μικρός ένιωθα, πώς να το πω, ότι ό,τι και να λέει ο άλλος, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Δηλαδή, ήθελα να κάνω κάτι, το έκανα. Δηλαδή, πάντα κυνηγούσα το στόχο μου. Μπορεί να με έλεγαν, ξέρω εγώ, οι γονείς μου, πρέπει να σπουδάσεις, πρέπει να κάνεις το ένα το άλλο. Ναι. Αλλά εγώ ποτέ δεν. Αν αυτό που έλεγαν δεν ταυτιζόταν με τα δικά μου θέλω, δεν το ακολουθούσα. Δεν, ήταν σαν να δεν είχε καμία αξία πάνω μου. Δηλαδή, εγώ ήξερα τι ήθελα να κάνω, ξέρεις, πώς να το εξηγήσω. Μπορεί, όπως είπα πριν, να μην έβλεπα καθαρά το δρόμο μου, αλλά με έλκυαν συγκεκριμένα πράγματα. Ποια τέριαζαν και ποια όχι, ναι, οπότε ναι. Αυτό ήταν και ποια, σαν το GPS. Ποια με αντιπροσωπεύουν, ναι. Όπως... Και ιδιαίτερα όταν γνώρισα το parkour ήταν απίστευτο, γιατί είχα πει κιόλας δεν ήθελα τίποτα άλλο να κάνω στη ζωή μου, μόνο αυτό. Δηλαδή, γιατί μου έδινε απίστευτη εφορία, απίστευτη ελευθερία. Ξέρεις, και εκτονωνόμουν όλο αυτό το πάθος που είχα, το έβγαζα εκεί πέρα. Αλλά ναι, πιστεύω βγήκα λίγο από την ερώτηση. Αφού αφημνήθηκα και σιγά και μπήκα σε έναν άλλο δρόμο, είδα ότι πρέπει να το κάνεις και με μία μέθοδο, ξέρεις, με έναν σωστό τρόπο για να δουλέψεις όλο αυτό. Και ουσιαστικά αυτό που είδα ότι με βοηθάει πάρα πολύ είναι να συναστρέφομαι με τα κατάλληλα άτομα, με άτομα που κυμαίνονται στις ίδιες δονήσεις και είμαστε όμοιοι ιδεολογικά, έχουμε κοινή άβρα, ας πούμε, κοινά θέλω. Και επίσης η φύση, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Η φύση. Και μετά από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα, είναι καθαρά δουλειά με τον εαυτό μας. Δηλαδή, το γνώθηση αυτών, η αυτοβελτίωση που έχει να κάνει με το να πετάξεις όλα τα αρνητικά που έχεις σαν προσωπικότητα, να βγάλεις όλα αυτά που σε βαραίνουν και να γίνεις όσο πιο αυθεντικό. Η πρώτη μου προσπάθεια σε αυτό ήταν όταν αφυπνίστηκα και μετά, να αφαιρέσω από πάνω πράγματα που δεν με αντιπροσώπευαν. Δηλαδή, πράγματα που είχαν εισχωρήσει σε μένα, αλλά ήταν θέλω τον άλλον. Δηλαδή, είτε ασυνείδητα τα είχα πάρει. Τα είχα περάσει μέσα μου και δεν με αντιπροσώπευαν και περιόριζαν το είναι μου, την αυθεντικότητά μου. Όσο περισσότερο απαλλαγόμουν από αυτά, τόσο πιο δυνατός γινόμουν, τόσο πιο αυθεντικός. Αποκτάς μια άλλη δυναμική μετά. Και πάρουμε αυτό το που αναφέραμε στην αρχή για το fitness, ήταν ένα από αυτά. Δηλαδή, εμένα δεν με αντιπροσώπευε αυτή η ποζεριά του fitness, αλλά επειδή τότε δεν με ένοιαζε, όπως είπα προηγουμένως, έβλεπα ότι αυτό πουλάει, ξέρω εγώ. Η ηθική ήταν άλλη, η αξία. Ναι, ήταν αυτό. Άλλη. Δεν και άλλη ηθική αποκτάς μετά αφού γνωρίσεις. Γι' αυτό είναι τόσο τρομερό, γιατί πραγματικά νιώθω ότι έχω άλλο άνθρωπο μπροστά μου. Και από τότε που είμαστε 15 χρόνια, κάναμε parkour, ας πούμε, μετά από το πώς ξεκινήσαμε YouTube και ο καθένας κάπως πήρε το δρόμο του και πώς είμαστε σήμερα πάλι, ας πούμε. Είναι εντελώς εξελικτικό και εντελώς διαφορετικό, ας πούμε, το πώς έχεις καταλήξει να βασίζεις την ταυτότητά σου. Απέβαλες αυτά τα πράγματα που έλεγε ότι σε κρατάνε πίσω. Φαντάζομαι ότι ήξερε ότι αυτό με κρατάει πίσω από το σκοπό μου, άρα πρέπει να φύγει. Χριστί, κοιτούσα καθαρά τι αντιπροσωπεύει εμένα και τι είναι όντως δικό μου και τι δεν είναι δικό μου. Προσπαθούσα πάντα να πλησιάσω ή να προσεγγίσω αυτή την αυθεντικότητα. Προσπαθούσα να περιορίσω οτιδήποτε δεν αντιπροσωπεύει εμένα. Αν θα μπορούσε να πει με τρεις συμβουλές που, επειδή ξέρει περίπου μέσω του YouTube, έχει εκτεθεί σε πάρα πολύ κόσμο το πώς σκέφτεται, πώς αντιδράει, παρατηρεί πάρα πολύ από μόνο σου σαν άσκηση καθημερινή. Ποια είναι τα τρία πράγματα τα οποία κατά βάση παρατηρείς ότι γίνονται σαν λάθη από την πλειοψηφία? Από την πλειοψηφία. Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα είναι ότι στρέφουν το ζώδες εγωισμό τους. Δρούν καθαρά με το συνέστημα, που είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το συνέστημα είναι εργαλείο, αλλά πρέπει να αντιφασευτεί, πρέπει να ελέγχεται από το νου, από την λογική. Και τώρα αυτό το θέμα με το νου και τη λογική είναι τεράστια κουβέντα. Μην μπερδεύουμε την πρακτική λογική. Με την πραγματική λογική που έχει να κάνει με το να κατανοείς φιλοσοφικές έννοιες, πράγματα που όντως εξελίζουν. Είναι άλλο θέμα κουβέντα εντελώς αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πιο σημαντικό πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος είναι να κυρίως να μην θρέφει τον εγωισμό του, γιατί όσο θρέφει τον εγωισμό του, θρέφει και το συναίσθημά του.
Για παράδειγμα, θα παρατηρήσω ότι πολλοί κόσμοι εκεί έξω μπορεί να είναι πολύ εύκολα πολύ καλό με κάποιον και πολύ εύκολα πολύ κακό με κάποιον. Αυτό συμβαίνει καθαρά επειδή κυμαίνεται σε χαμηλές δονήσεις, στις δονήσεις του ζώδες εγωισμού του. Όλοι αυτοί που θρέφουν τον εγωισμό τους δεν σέβονται. Είναι από τα άτομα που δεν σέβονται εύκολα, για παράδειγμα, και έτσι μπορούν να δημιουργήσουν πολύ εύκολα μυσαλλοδοξία και να αναλώνονται στο να μάχονται με άλλους, να βρίζονται με άλλους και τα σχετικά. Mm. Για παράδειγμα, το παρατηρείς, εγώ το παρατηρώ full αυτό εκεί έξω. Ακόμα και αν διαφωνείς με κάποιον, είναι πολύ λάθος να μπει κάποιος στη διαδικασία να τον βρίζει ή να τον κράξει, και είναι κάτι που κάνει ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή, αν το πάρουμε ακόμα και από την παρέα που βγαίνει για καφέ, τι κάνουνε, αντί να μιλήσουν για ανώτερα πράγματα, για ανώτερες ιδέες, για πράγματα που θα τους εξελίξουν, κάθονται και κοτσομπολεύουν τους άλλους και κράζουν τους άλλους. Αλλά όλο αυτό θρέφει το ζώδιο στον εγωισμό του. Δηλαδή, όλη αυτή είναι η κατωτερότητα του να κοιτάς μόνο τα κακά των άλλων και να ασχολείσαι με αυτά, δεν πρόκειται να σε εξελίξει, δεν πρόκειται να σε κάνει να προοδεύσεις ως άνθρωπος. Και είναι κάτι που βλέπω παντού. Δηλαδή, βλέπεις ότι μιλάς με κάποιον και θα κάτσει και θα σου αναφέρει αρνητικά άλλων όλη την ώρα, γιατί ίσως έτσι νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του. Δεν ξέρω, είναι εγωιστικό στοιχείο αυτό. Σε κάνει να λες: αυτοί έχουν αυτά τα προβλήματα, είναι έτσι, αυτός έκανε αυτή τη μαλακία, άρα εγώ νιώθω καλύτερα, ας πούμε. Αλλά είναι κάτι πολύ μικρής ποιότητας και βλέπω να αναπαράγεται παντού εκεί έξω και ξεκάθαρα δεν προοδεύει ο άνθρωπος με αυτό. Εγώ αυτό το μεταφράζω και λίγο σαν την ευθύνη που έχουμε για τον εαυτό μας και για τη ζωή μας την ίδια. Το πως πραγματικά σαν να έχουμε παραδώσει τα κλειδιά του αμαξιού μας σε κάποιον και έχουμε κάτι στο πίσω κάτσιμα και απλά η ζωή περνάει, ας πούμε. Και αυτό που κάνουμε, αντί να πιάσουμε το τιμόνι, να οδηγήσουμε τη ζωή μας, ας πούμε, με ευθύνη για την υγεία μας, για την εξέλιξή μας. Όλα. Την ποιότητα της ζωής μας. Κάνουμε κόντρες με τους άλλους και βλακωνόμαστε. Αυτό, ανοίγουμε το παράθυρο και κράζουμε τους έξω, γιατί το Max δεν πάει. Τι σε νοιάζει, δεν κάνει άλλο. Πρέπει να κάτσει μπροστά να το οδηγήσει. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ακόμα και να βλέπει κάποιον που τον αντιπαθεί, που τον ευριάζει, που το οτιδήποτε. Σε σένα κάνεις κακό όταν μπαίνεις σε δίκαση να τον κράξεις, να θυμώσεις και τα σχετικά. Δηλαδή, κατάλαβε το λίγο, ότι γίνεσαι αυτό που κάνεις εκείνη την ώρα. Mm. Βγάζεις θυμό, μέσα σου έχεις θυμό, θρέφεις το θυμό. Mm. Βγάζεις αισιοδοξία, θετικότητα και τα σχετικά, θα γίνει το αντίστοιχο αυτό και μέσα σου. Βέβαια. Δεύτερο επίσης σημαντικό είναι η διαχείριση της άποψης των άλλων. Για παράδειγμα, ναι, μεν πρέπει να ακούτε τους άλλους, να ακούτε τη γνώμη τους φυσικά, δεν είναι ότι κλείνεις τα αυτιά, ακούς τι έχουν να σου πούνε, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει τα δικά σου θέλω να μπαίνουν πάνω από τη δικιά τους άποψη. Και μέσω της λογικής να βγάζεις μια κοινή συνισταμένη. Και επίσης να μην επηρεάζεστε από άτομα, όπου όπως αναφέραμε πριν, που βγάζουν αρνητικότητα προς εσάς, απεσιοδοξία και όλα τα κατώτερα. Που, ρε φίλε, δηλαδή το βλέπεις, πολλοί κόσμος το παθαίνει αυτό. Του λένε κάτι ένα αρνητικό και τον περιορίζουν. Το είτε με το που το ακούει αυτό και δεν προοδεύει. Είναι, λες και είναι στην ανθρώπινη φύση μας. Ακόμα και 15.000 θετικά σχόλια να πάρεις, κάπως θα κολλήσεις το αρνητικό. Το ναι, ναι. Καταλαβαίνεις ότι για την εξέλιξή σου είναι λάθος. Ναι, μεν το δέχεσαι, γιατί μπορεί να υπάρχει μια αλήθεια εκεί μέσα. Μπορεί όντως ο άλλος να σου έχει κάνει μια στοχευμένη κριτική. Και έχει μεγάλη διαφορά να σου κάνουν στοχευμένη κριτική με ωραίο τρόπο και μεγάλη διαφορά σου βγάζει μίσος ο άλλος. Αυτό είναι άλλο κομμάτι τώρα. Αλλά δέχεσαι την πληροφορία, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να σε επηρεάζει αρνητικά. Δηλαδή, μόνο θετικά. Αν σου έχει κάνει μια στοχευμένη κριτική, την παίρνεις και λες: OK, έχει δίκιο σε αυτό με βάση τη λογική σου και με βάση τα δικά σου θέλω. Mm. Και κινείς αντιστοίχως. Δεν πρέπει όμως να σε πτωεί. No. Δηλαδή, τίποτα από αυτά δεν πρέπει να σε πτωεί. Και ιδιαίτερα, εξίσου σημαντικό, να μην αλλάζετε τα δικά σας θέλω. Δηλαδή, ενός παιδιού το πρίζει να κάνει κάτι συγκεκριμένο στη ζωή του. Και το καταπιέζει αυτό το παιδί από μικρή ηλικία και τα σχετικά. Πρέπει να κάνει αυτό, αυτό και αυτό, γιατί το λέω εγώ. Αυτό, ρε παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι τέρμα λάθος. Αυτό το παιδί ποτέ δεν πρόκειται να προοδεύσει και θα βγάλει σίγουρα ψυχολογικά στο μέλλον. Είναι δεδομένο. Δεν γίνεται να καταπιέσει το είναι σου, αυτό που θες να κάνει πραγματικά, και να γίνει τα θέλω και τα πρέπει των άλλων. Δεν πρέπει να αφήνει, δηλαδή, του άλλου να κατευθύνουν τη ζωή σα. Πρέπει εσεί να κατευθύνετε τη ζωή σα. Mm. Για μένα αυτά ήταν αυτονόητα από πάντα. Δεν ξέρω, δεν έμπαινα καν στη διαδικασία να τα διαπραγματευτώ από πολύ μικρή ηλικία. Και με έλεγαν: αυτό είναι το σωστό. Μα πώς μου λες εσύ ότι αυτό είναι το σωστό? Αυτό είναι το σωστό για σένα. Εγώ έχω άλλα θέλω. Δηλαδή δεν γίνεται να το επιβάλλεις. Μου θυμίζει λίγο κάποιες ομιλίες του Carl Jung, ένας ψυχολόγος παλιός, που ανέφερε το πόσο να δουλεύουμε με τη σκιά μας, που στην ουσία είναι πάρα πολλά από τα πράγματα που κάπως δεν δεχόμαστε και τα καταπιέζουμε και τα κρατάμε μακριά. Και μετά με την ανεξαρτητοποίηση, το individualization, που στην ουσία είναι ποια είναι η διαφορετικό το που έχω εγώ ξεχωριστά σαν άνθρωπος, που αναγνωρίζοντας και δουλεύοντας αυτά τα πράγματα. Αυτό θα σε φέρει σε μια θέση που όντως μπορείς να απαρνηθείς πράγματα που σου λένε άλλοι για σένα, πράγματα που σε επιβάλλονται, γιατί ξέρεις τη διαφορετικότητά σου, την αναγνωρίζεις, την αγκαλιάζεις και με βάση αυτή πορεύεσαι. Αυτό πρέπει να κάνετε embrace, που λέμε, την αυθεντικότητά σας, την ουσία σας μέσα σας, να τη βρείτε. Και τότε ξεκινάει όλο αυτό. Το οποίο είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν σταματάει, και ποτέ. Είναι το ταξίδι της αυτογνωσίας που έλεγαν και αρχαίοι, το πιο σημαντικό που έχει ξεκινάει. Γνώρισε τον εαυτό σου και η αυτογνωσία
Είναι κάτι που πρέπει να γίνεται κάθε μέρα και από ένα σημείο και μετά, πώς να το πω, γίνεται από μόνο του. Δηλαδή, εφόσον κάποιος κάνει έναν σωστό διαλογισμό, ας πούμε, και δουλεύει την αυτογνωσία του, θα φτάνει στο σημείο εκείνη την ώρα που κάνει κάτι που ξέρει ότι θα τον πάει πίσω, να το κατανοεί εκείνη τη στιγμή που το κάνει. Αν φτάσετε σε αυτό το επίπεδο, είστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, είσαι στο σημείο που κατανοείς και από εκεί και πέρα ξεκινάς να διορθώνεις κιόλας. Πλέον, ποια είναι τα χαρακτηριστικά όμως που κάνεις για τη σωματική σου υγιεινή, για την εξέλιξη του σώματός σου, ποια πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με τον παλιό Dantec, με το πώς έκανε την προπόνησή του και τι κάνει σήμερα, ας πούμε? Αυτό που έχει αλλάξει είναι, όπως είπα και στην αρχή, ότι τώρα κινούμε πλέον προς την ουσία και όχι προς το φαίνεστε. Δηλαδή, παλιά με ένοιαζε πολύ να έχω εντυπωσιακό σώμα, γιατί ήξερα ότι πουλάει και ασχολούμαι με το YouTube. Και όπως και να το κάνουμε, ασχολούμαι με το YouTube. Ήμουνα και personal trainer, έχω πάρει πτυχίο personal trainer, τέλος πάντων. Και είναι η δουλειά σου, φίλε. Εντάξει, για να σε εμπιστευτεί ο άλλος. Η βιτρίνα σου. Ναι, για να σε εμπιστευτεί πρέπει να φαίνεται πάνω στη δουλειά. Οπότε κοιτούσα τόσο να φαίνομαι πολύ καλά, δεν με ένοιαζε τόσο πολύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το λειτουργικό κομμάτι το κρατούσα πάντα, ναι, λόγω ότι αθλούμασταν παρκού του μαλακή. Ναι, ναι. Αλλά ναι, έδινα έμφαση στο φαίνεστε, να είμαι μπαλαρισμένο, γραμμωμένο και τα σχετικά. Από εκεί και μετά, το τελευταίο που κοιτάω πλέον είναι το φαίνεστε, αλήθεια σα λέω. Με νοιάζει το σώμα μου να είναι υγιέ καταρχά, λειτουργικό, που αυτό σημαίνει ότι έκανα ραγδαίε αλλαγέ στη διατροφή μου. Θυμάστε, μια ζωή έτρωγα σκουπίδια. Απίστευτο. Απίστευτο. Μόνο σε ένα ξέρω να μπορεί να τρώσει κάθε μέρα γύρω. Κάθε μέρα όμω. Ναι. Απίστευτο. Και δεν με επηρεάζει στην εικόνα μου, αλλά επηρεάζει την υγεία μου. Επηρεάζει την νόησή μου. Με το που τα άλλαξα αυτά, είδα κατευθείαν διαφορά σε πάρα πολλά πράγματα. Και μπορεί να κάνω και λιγότερη προπόνηση που θα μου φέρει καλύτερη εικόνα. Δηλαδή, δεν κάνω πλέον τόσο στοχευμένη προπόνηση που θα μου δώσει τα μπαλαρίσματα που είχα παλιά και τα σχετικά. Δεν με νοιάζει αυτό. Κοιτάω το σώμα μου να είναι λειτουργικό, όσο πιο λειτουργικό γίνεται. Και όταν κάνω προπόνηση πλέον, δεν έχω καν πρόγραμμα. Κάνω προπόνηση και απλά ακολουθώ το ένστικτό μου. Δηλαδή, παλιά ξέρεις, εντάξει, κάνεις προπόνηση και λες, θα βάλω στήθος στους ώμους τρικέφαλα, ας πούμε. Τώρα είμαι σε φάση τι θέλω να κάνω, τι νιώθω ότι έχω ανάγκη, νιώθω ότι θέλω να κάνω pull σήμερα. Θα κάνω έτσι, πόσα set έλξεις, ξέρω, ή το οτιδήποτε. Δηλαδή, κινούμαι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, σαν να προσπαθώ να ακούσω το σώμα μου τι χρειάζεται περισσότερο για να δέσει καλύτερα, να λειτουργεί πιο αρμονικά, γιατί εμείς μας όλοι συνεργάζονται. Και ξεκάθαρα κινούμε περισσότερο σε πολυαθρικές ασκήσεις, όχι σε απομονωτικές όπως παλιά. Εμείς ερχόμαστε όλο και πιο κοντά γενικά στα ενδιαφέροντα. Αν θες τώρα, εγώ μπορώ να σε βοηθήσω σε έναν αδύναμο σύνδεσμο, ας πούμε, του τύπου της ευληγησίας, του πώς αποκτάς ελευθερία στο σώμα. Ο Τζόναθαν, παιδιά, αυτά τα έκανε ήδη. Δηλαδή, ο Τζόναθαν ήταν ένα παιδί που από πάντα, από τότε που το γνώριζα, ήταν προχωρημένο στο πνεύμα και σε αυτά. Δηλαδή. Το έχει αναπτυγμένο, το έχει έμφυτο που λέμε. Γι' αυτό και πάντα κινούσε να προσπαθήσει. Δυσκολεύτηκα πολύ στο ταξίδι μου στο YouTube, γιατί ακριβώς ένα κομμάτι μου μέσα ούρλιαζε. Δεν μπορούσα να πουλήσω τον εαυτό μου για κάτι που δεν με αντιπροσωπεύει. Και αυτό που με τρέλανε ήταν το ότι έβλεπα ότι ο κόσμος ανταποκρινόταν στη σαπίλα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να γίνω σαπίλα για να φτάσω απλά το στόχο μου. Μου έφερε βέβαια άλλα προβλήματα, τα οποία μπορεί παλιότερα να μην αντέδρασε με τον πιο υγιή και παραγωγικό τρόπο για μένα, αλλά τώρα είμαι σε μια θέση που βλέπω όλα τα μαθήματα σε αυτό και είμαστε εδώ σήμερα γαμώζοντας τη ζωή παραγωγικά και όλα, ας πούμε. Και όντως αυτό είναι πολύ τεράστιο θέμα, γιατί το βλέπετε στο σήμερα, είναι κάτι τραγικό που το κάνουν οι περισσότεροι creators. Προσπαθούν να γίνουν όσο πιο καραγκιόζητες γίνεται, για να τραβήξουν όλο και περισσότερο προσοχή. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ουσία σε αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία απολύτως ηθική όταν το κάνει αυτό. Δηλαδή για τον εαυτό του τον ίδιο. Δηλαδή είναι. Φτάνει στο σημείο όλος να ξεπουλάει τα πάντα μόνο και μόνο για το φαίνεται. Δεν τον νοιάζει η αξιοπρέπειά του ή το τι. Ή το να βοηθήσει, να προσφέρει κάτι. Δεν τον νοιάζει. Απλά αυτό που τον νοιάζει είναι να τραβήξει την προσοχή. Δηλαδή, βγαίνει έξω με το βρακί και κάνει μαλακίες. Και αυτό για κάποιο λόγο το θεωρούν θαυμαστό σήμερα. Α, αυτό έκανε μια μεγάλη μαλακία. Επειδή γενικότερα η κοινωνία κυμαίνεται σε αυτά τα αντίστοιχα επίπεδα. Οπότε αυτό που ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό, που είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες και σαν ιδεολογία. Δεν πρέπει ποτέ να παρασύρεστε από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό, παιδιά. Ναι, όλα κριτική με σκέψη. Κριτική σκέψη. Ποιος βλέπει μέχρι τώρα, είστε απίστευτοι. Αφήστε ένα like, σίγουρα ένα σχόλιο για την άποψή σας. Κάντε subscribe στον Τζόναθαν. Subscribe εδώ, εκεί, δεξιά-αριστερά. Είχε, ας πούμε, είδωλο. Φαντάζομαι έχεις μιλήσει αρκετά για το Μεγάλο Έξτερ, π.χ. Υπάρχουν άτομα, είδωλα τα οποία κάπως σου έδιναν κίνητρο για να κινηθείς προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι το μεγαλύτερο κίνητρο, στο οποίο κιόλας μου το έδινε ο ανώτερος αυτός μου, δηλαδή αυτό που γνώρισα εκείνη τη μέρα, είναι λες και, πώς να το πω, τέλος πάντων δεν έχει σχέση το πώς συνέβη αυτό, αλλά έφτασε σε ένα σημείο, είναι σαν να είχα ανέβει στην κορυφή εκείνου του βουνού που σου είπα πριν και είδα πώς είναι να είσαι εκεί. Ναι. Άρα ο μόνος μου στόχος ήταν να φτάσω εκεί πέρα και έτσι μπορούσα να αντιληφθώ και να κατανοήσω τι θα με βοηθούσε να φτάσω εκεί πέρα πιο γρήγορα. Αλλά αυτό που λες για το πρότυπο, ναι, ξεκάθαρα πάμε στο Μεγάλο Έξτερ, σε αυτό το πάθος που είχε, στο ότι
ήθελε να κάνει κάτι και το έκανε. Είχε αυτό το πείσμα, αυτή την πυγμή, αυτή τη θέληση και κυνηγούσε πάντα κάτι ανώτερο. Δεν ήταν δηλαδή ένα άτομο που ήθελε να κάνει κάτι για το φαίνεστε. Ήθελε όντως να προσφέρει πραγματικά και να κάνει κάτι ξεχωριστό. Ήθελε να έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Θα κάνω κάτι που δεν έχει κάνει κανένας. Και αυτό το θαύμαζα όσο τίποτα. Έχεις πειραματιστεί με την τοξοβολία. Με την ξυφομαχία, είναι λέξη, ναι, ας πούμε. Ξυφασκία. Ξυφασκία, μπράβο. Δεν ξέρω πού κάνουμε. Αυτό είναι εντελώς, κάτι εντελώς σωματικό σαν άσκηση, αλλά φαντάζομαι ότι έχει και πνευματική αξία για σένα. Ναι, ναι. Αλλά ποια είναι τα πράγματα τα οποία σου έδινε εκείνο? Μέσω όλων αυτών των δραστηριοτήτων, επειδή το γνωρίζαμε ήδη, επειδή όλη τη ζωή μας αθλούμασταν με το parkour, ότι γνωρίζεις τον εαυτό σου και αποκτάς, φαίνεσαι μία, τη θασέβεις και το πνεύμα σου με όλα αυτά. Και όντως, ενστικτοδός κινήθηκα προς την τοξοβολία ξυφασκία, γιατί ήθελα κάτι που έκαναν και στον αρχαίο κόσμο, γιατί ήξερα ότι πειθαρχεί το πνεύμα του ανθρώπου. Και είδα πάρα πολλά ωφέλη, ιδιαίτερα στο πώς να ελέγχεις τις σκέψεις σου με την τοξοβολία, για παράδειγμα. Γιατί για να πετύχεις το στόχο σου, κάθε φορά που ρίχνεις το βέλος, πρέπει να είσαι πάρα πολύ ήρεμος, να μην σκέφτεσαι τίποτα, να είσαι χαλαρός, να είσαι παρόν στη στιγμή, εναρμονισμένος με το περιβάλλον. Και όλο αυτό βοηθήσε στο να προγραμματιστεί σωστά το υποσυνείδητό μου. Ένα υποσυνείδητο που είχε προγραμματιστεί πολύ λάθος, όπως τον περισσότερο είναι και έξω. Για παράδειγμα, εγώ είχα πάρα πολύ διάσπαση προσοχής σαν άνθρωπος, από μικρός. Mm. Και όλα αυτά πλέον τα έχω περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πιστεύω και η τοξοβολία, για παράδειγμα, βοήθησε σε αυτό. Όταν πάω και το κάνω, είμαι συγκεντρωμένος μόνο σε αυτό. Και εκεί είναι η φάση που ξαναλέω, αυτό το βιώνουμε full και όταν κάνουμε παρκού. Ναι, ακριβώς. Που ζεις πραγματικά. Mm. Δηλαδή είσαι εκεί 100% στη στιγμή, δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα, νομίζω, όσο μιλούσες, ήθελα να διακρίνω το. Βρήκες την τοξοβολία και την ξυφασκία ως εργαλεία για να σε φέρνεις στο παρόν, να δουλεύεις την προσοχή σου, που δίνεις την ενέργειά σου. Το οποίο για τον καθένα μας μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπορεί να είναι η αναρρίξη όπως είναι για μένα, ναι. Ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Ή μπορεί να είναι όντως και μια σχολή του, να διαβάζεις ένα βιβλίο το οποίο σε φέρνει στο παρόν και απαιτεί από σένα. Οπότε αυτό είναι, τρομερά σαν, αυτό είναι πάρα πολλές οι δραστηριότητες που εξελίζουν και τη θασεύουν το πνεύμα. Γιατί πρέπει πρώτα να τη θασεύσεις για να το εξελίξεις. Και με βάζεις αυτό που σου ταιριάζει, το επιλέγεις. Το επιλέγεις, ναι. Ανάλογα με τα θέλω τη ψυχή σου. Κάτι που μπορεί να διατηρήσει τη ζωή σου, αλλιώς δεν έχει νόημα. Αυτό ακριβώς. Mm. Και εκεί μπερδευόμαστε, γιατί πολλοί προωθούν, ας πούμε, έναν τρόπο ζωής. Μπορεί να είναι καλλιστενική, έτσι, αλλά να μην σου ταιριάζει. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι διατηρήσιμο στη ζωή σου. Αυτό δεν πρέπει να είμαστε απόλυτα λάθος σκοπιά. Οποιαδήποτε μορφή εξέλιξη στον άνθρωπο θα έρθει μόνο όταν βοηθήσει κάποιον να εξελιχθεί με τον δικό του τρόπο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ειδικά του θέλω, διαφορετικούς στόχους και τα σχετικά. Είναι λάθος που κάποιοι, ξέρω εγώ, επιβάλλουν κάτι συγκεκριμένο. Ναι, μεν όλα στη δημιουργία λειτουργούν νομοτελειακά, αλλά μέσα σε αυτούς τους νόμους υπάρχει και αυτή η διαφορετικότητα, υπάρχει και αυτή η ελεύθερη βούληση που έχει ο κάθε άνθρωπος και αναλόγως πρέπει να κινείται. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το vision, δηλαδή η κατεύθυνση για τον εαυτό σου, ξέρεις και δουλεύεις καθημερινά, αλλά πού θα ήθελες να φτάσεις όντως στην αποστολή σου με το YouTube και το περιεχόμενο που προβάλλεις? Και γενικά, η αλήθεια είναι ότι δεν κοιτάω ένα συγκεκριμένο στόχο. Δηλαδή ποτέ, και αυτό το είχα πάντα στη ζωή μου και είναι πολύ σημαντικό, που πιστεύω όποιος το αναπτύξει αυτό θα ζει πραγματικά. Ποτέ δεν κοιτούσα να φτάσω εκεί για να ικανοποιηθώ. Δηλαδή με ικανοποιούσε η διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι θέλω να φτάσω κάπου ή να κάνω κάτι συγκεκριμένο για να πω «Ω μαλάκα, κατάφερα αυτό που ήθελα». Δεν υπάρχει αυτό σε μένα. Πρέπει να απολαμβάνεις τη διαδικασία και πρέπει, εφόσον κατέχεις το γνώση αυτών και έχεις μια αυτογνωσία και κινείσαι στον δρόμο της εξέλιξης, θα πρέπει να απολαμβάνεις το κάθε βήμα αυτής της ανάβασης. Που είναι ότι όσο πιο ψηλά φτάνεις, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γιατί όσο περισσότερο εξελισσόμαστε, τόσο λιγότερες ελλείψεις έχουμε, τόσο λιγότερες αδυναμίες. Άρα είμαστε σε πολύ καλύτερα ψυχικά, πνευματικά επίπεδα και νοητικά. Ζούμε μια πολύ καλύτερη ζωή, είμαστε πολύ πιο ικανοί, μπορούμε να προσφέρουμε και περισσότερο. Και όταν προσφέρεις περισσότερο, παίρνεις και εσύ μεγαλύτερη επιβράβευση. Να ξέρετε, αυτό είναι νόμος. Απλά απολαμβάνω αυτή τη διαδικασία και ακολουθώ το ένστικτό μου και κάνω αυτό που νιώθω ότι με αντιπροσωπεύει. Πιστεύω ότι είναι λάθος να κοιτάς πολύ μακριά στο μέλλον. Σαφερείς και από το παρόν. Σαφερεί και από το παρόν και αυτό το είχα από πάντα στη ζωή μου. Και θυμάμαι στο σχολείο, για παράδειγμα, λύκειο, που όλοι αγχωνόντουσαν. Θυμάμαι παιδιά να ξερνάνε κάτω το τριλικείο, παιδιά, από το άγχος τώρα. Για το πού θα περάσουν τα μαλλιά. Όλη μέρα φροντιστήρια και εγώ να είμαι στα αρχίδια μου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Και το τραγικό της όλης υπόθεσης ποιο είναι? Ότι εγώ χωρίς να διαβάζω, δεν είχα ανοίξει βιβλίο, δεν πήγαινα φροντιστήρια, ήμουν τουρίστας, είχα πάθει χιαστό το τρίτη ηλικίου, έλειπα τρεις μήνες. Και φίλε, έγραψα στις εξετάσεις 11.500 μόρια μόνο από αυτά που έχω στην τάξη. Απλά επειδή ήμουν στα αρχίδια μου, δεν ξέρω, πήγα cool, χαλαρός. Και βλέπεις άλλους που φροντιστήρια μαλακή στο άλλο και έγραφαν 8.000 μόρια και να έχουν γαμηθεί όλη τη χρονιά μέσα στο άγχος, μέσα στο στρες και τι κατάφεραν. Mm. Και πιστεύω οι περισσότεροι από αυτούς, ο λόγος που το έκανα αυτό είναι επειδή δεχόταν λογικά μια πίεση από τους γονείς τους ή από το περιβάλλον τους, ήθελαν να αποδείξουν κάτι.
έκαναν τα πρέπει και τα θέλουν των άλλων. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο λάθος είναι αυτό και πόσο ζημιά κάνετε στον ίδιο στον εαυτό όταν δεν κάνετε αυτά που αντιπροσωπεύουν εσάς. Και το νόημα δεν είναι ούτε δικό μου ούτε το Κοσμά, είναι πραγματικά, και αυτό είναι και το θέμα του καταναλιού, να ζούμε νόημα και να υπάρχει πρόοδος σαν βασική αξία. Και είναι ένα άτομο παράδειγμα που. Και εσύ εννοείται, πολύ μεγάλο παράδειγμα. Που το ζει αυτό. ναι, παιδιά, αυτό. Δηλαδή, ξεκάθαρα ότι κάθε άνθρωπος που το ζει αυτό, όταν τα γνωρίζει όλα αυτά τέλος πάντων και όσο εξελίσσεται και γνωρίζει ακόμα περισσότερο, ανεβαίνει ας πούμε σε πιο μαγικούς κόσμους. Αυτό που νιώθει κατευθείαν ότι θέλει να το δώσει και σε άλλους. Γιατί είναι κρίμα, ρε φίλε. Είναι κρίμα. Πολλοί άνθρωποι και έξω παιδεύονται λόγω απαιδευσίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει παιδεία. Δηλαδή αυτά θα έπρεπε να τα μαθαίνουν στο σχολείο, αλλά τέλος πάντων. Okay. Γενικά είμαστε εδώ να βοηθάμε. Ο καθένας όσο μπορεί και να κάνει το έργο του, αυτό που τον αντιπροσωπεύει. Έτσι. Και έτσι σα πήρε, Σκάι, και μια πέτρα να πέσει στο νερό, το πώς δημιουργεί τη σπήρα γύρω-γύρω, έτσι με τον ίδιο τρόπο. Όταν εσύ έχεις δουλέψει τον εαυτό σου και έχεις γίνει μια αυτόνομη, ανεξάρτητη πέτρα, με τον ίδιο τρόπο έχεις δύναμη να επηρεάσει κόσμο. Αλλά αυτό γίνεται και όταν είσαι κακιάς ποιότητας άνθρωπος. Ναι, ναι. Δουλεύεις... Αλλά τους επηρεάζει με τον κακό τρόπο. Ακριβώς. Και πλέον η πλειοψηφία δυστυχώς είναι εκεί. Άπειρες ώρες μπορούμε να μιλάμε. Γι' αυτό βλέπεις σε τι κοινωνίες έχουμε κατάληξει. Ακριβώς. Αυτά, μάγκες μου. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Αφήστε, όπως είπαμε, εγγραφή, like, σχόλια με την άποψή σας. Και τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια. Θα γίνει βλογκάρι, Στελά. Φιλάκια. Τα λέμε.